Όλα αυτά τα οποία ζητάνε να πληρώσουμε και να ξαναπληρώσουμε είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός τα έχει πληρώσει χίλιες ή πολλές παραπάνω φορές. Όπως ξέρετε και θυμάστε από παλιά, οι μόνοι οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις ήταν ο ελληνικός λαός, ιδίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ήταν τα λεγόμενα, όπως λέγανε συνέχεια, τα μόνιμα φορολογικά υποζύγια. Λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι διαθέσιμη, έτσι, η κάθε κυβέρνηση και ιδίως η σημερινή έρχεται να, και με το πιο εύκολο τρόπο, να εισπράξει αυτά τα χαράτσια προκειμένου, και τα έχει ονομάσει και εισφορά αλληλεγγύης βέβαια, είναι εισφορά αλληλεγγύης για τους τραπεζίτες. Δηλαδή καλεί τον ελληνικό λαό, καλεί το 90% του ελληνικού λαού να δώσει εισφορά αλληλεγγύης για τους τραπεζίτες, για τους εφοπλιστές που είπατε προς το προηγούμενο θέμα σας, διότι μια σχεδόν ανοίξατε το, είπατε το θέμα αυτό με τα εφοπλιστικές συγκοινωνίες, αυτό που δεν μας είπαν είναι τι φόρο πληρώνουν οι εφοπλιστές, πόσο πληρώνουν τα πετρέλαια και όλα αυτά. Διότι όταν έγινε η απελευθέρωση των εφοπλιστικών συγκοινωνιών, μπορεί το κράτος να μην έχει καράβια, αλλά έχει προσφέρει πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου και να είναι αφορολόγητα τα κέρδη τους και να πολλαπλασιάζονται. Γιατί και πριν 10 χρόνια που δεν υπήρχε απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, πάλι κερδοφόρα ήταν οι κερδοφόρες των ακτοπλοϊκών συγκοινωνίων. Και είχαμε 3 καράβια. Σήμερα μας αρνούνται ακόμα και το ένα δρομολόγιο τη μέρα. Προκειμένου να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Συν το ότι και αυτά τα οποία φωνάζαμε και από τότε που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με τον υπουργό τότε, τον Παπουτσί, έτσι, που διπλασιάστηκαν, τουλάχιστον διπλασιάστηκαν και τα εισιτήρια. Συν τις φοροαπαλλαγές. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά τα 10 χρόνια που υπήρξε η απελευθέρωση των αυτοπλοϊκών συγκοινωνιών, υπήρξαν υπερκέρδη τα οποία έμειναν αφορολόγητα και συνεχίζουν να αφορολόγηται και τους υπόσχονται ότι θα πέσουν κι άλλο η φορολογία των κερδών τους, προκειμένου να πείσουν Γερμανούς και πολυεθνικές εταιρείες να έρθουν εδώ πέρα να επενδύσουν, γιατί θα βρουν φορολογικούς παράδεισους, θα βρουν περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού τα οποία θα τα εκμεταλλευτούν υπέρ τους και θα βρουν και φτηνό εργατικό δυναμικό, όπου μέσα από τη διαδικασία της ανεργίας και όλα αυτά θα πληρώνει ο κάθε ένας από αυτούς φτηνά μεροκάματα. Συν το ότι απαλλάσσεται το κράτος απαλλάσσεται από κάθε είδους υποχρέωση για κοινωνικές παροχές, υγεία, πρόνοια κλπ. Λοιπόν, και εμείς λέμε λοιπόν δεν πληρώνουμε, συγκεντρώνουμε ήδη σε όλα τα μέρη τη σημεία της ΣΑΜΟΥ, συγκεντρώνουμε τα χαράτσια, το πρώτο πακέτο των χαρατσιών και θα τα παραδώσουμε την Παρασκευή με συγκέντρωση 7.30 ώρα το πρωί στην εφορία. Ωραία. Έχουμε μια εικόνα από όσα έχουν μαζευτεί μέχρι στιγμής. Συνεχώς μαζεύονται συνέχεια. Δηλαδή, στο εργατικό κέντρο από το πρωί έρχονται συνέχεια. Μαζεύουμε στο. Δηλαδή, εικόνα ακριβώς νούμερο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Μαζεύονται στο Καρλόβαση. Σε όλα τα χωριά όπου υπάρχουν εκπρόσωποι των σωματείων, σε κάθε χωριό υπάρχει κάποιος που συγκεντρώνει. Δηλαδή, συνεχώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Και μας λένε, μας παίρνουν τηλέφωνο, ποιος θα περάσει από εδώ, από εκεί να πάει να το πάρει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία ένταση. Υπάρχει και ένα κλίμα, αυτό το οποίο έτσι και μας αντιμετωπίσαμε, υπάρχει ένα κλίμα φοβίας, όπου κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έστρεψαν να τα πληρώσουν διότι τους έχουν τρομοκρατήσει και τα παπαγαλάκια, ναι, ότι θα τους πάρουν τα σπίτια ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Έτσι, υπάρχει και αυτό, το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, που βέβαια δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίσουμε με τη δικιά μας τον προφορικό λόγο το μήνυμα του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να στείλει οποιαδήποτε συχνότητα πανελλαδικής εμβέλειας της φοβίας ότι το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν και αυτό βέβαια. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αισθανθούν ότι ο κόσμος δεν μπορεί άλλο να ανεχθεί τα μέτρα τους, ούτε και τους ίδιους.